Πώς έχω. Το θέλει. Να φτιάξει λουκουμάδες. Α, μάλιστα. Με μέλι. Πολύ μέλι. Τόσο μέλι πια δεν ξέρει πώς να το βάλουμε. Γιατί καλή τόσο μέλι. Α, δεν το ξέρεις. Αν μου πες τι λέει ο άνθρωπος μέσα στο μέλι, θέλω να το σώσω μετά. Τι λες, παιδάκι μου, τρελάθηκες. Ο προκομμένος του, δε. Ο νικάρης του. Ε, τι. Το μέλι. Δεν το συμμαζέφερε. Όλη η γειτονιά τα ξέρει μόνο εσείς, δεν τα άμαθες. Να σκύβει για να περνά από τις πόρτες. Εσύ καλέ, μια πόσα έτσι λένε πια. Αυτά ακούς. Δεν νομίζω. Ναι, εγώ νομίζω όμως γιατί σου λέω τα ρούχα βλέπεις. Και όσο δεν ξέρω διάολος, θα ξέρω και στο πουστανάκι. Καλά, από πότε. Από τότε που την είδε. Ερωτεύτηκε τρομάρα του. Κρίμα τον καρδιοκατακτητή. Σαν το κεράκι λιώνει για την κυρά μου. Και αυτή. Αυτή ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Το πρώτο απόγευμα. Μετά τη πέραση. Δεν νομίζω. Είδαμε να τον αγαπάει και τον Κάρλο. Ω, στον αγαπάει. Γι' αυτό. Τι θα τον κάνει όμω για τον άλλο που είναι γλυκό τσούτσιτο. Θα το ρίξει μια φορά, μετά έχουμε δράματα. Έχει γίνει, σίγουρα. Κοίτα, δεν ξέρω. Μπορεί να συναντιούνται, να χδίνονται, να τρίβονται και μετά να σταματάνε για κάποιον τον Κάρλο. Κυνηγείτε το σχέδιο από εκεί που ήταν. Έχει όρεξη τώρα και τέτοια. Προβλήματα. Πρόβλημα για τον Κοντζουάν να ξυπνήσει ένα πρωί και δεν του σηκώνεται. Όλα τα άλλα είναι σαν το φούσκο από το στιφάδο. Κοιμάσαι και περνάνε. Άιντε το πρωί να έχει λίγα αέρια. Το ξέρουν όλοι αυτό. Για τα αέρια. Για την ζωή. Όχι όλοι. Ο Μάρι είναι τυφλό που μένει δίπλα στον παπά και δεν βγαίνει ποτέ το πιο πέρα. Δεν μπορεί και να το ξέρει. Όλοι οι υπόλοιποι το ξέρουν. Μόνο εσύ δεν άνοιξε τα μάτια σου από το πολύ σερβίρισμα. Εσένα δεν σε έχει κανονίσει. Κλείσε το στόμα σου, παιδάκι μου. Γιατί, αφού μέσα στα γούστα του είσαι. Δύο χέρια, δύο πόδια, πώς και του ξέφυγες. Έχει λέει ο μεγάλος που τον κρατάει όλος ο βλαμμένος και τις πεθάνω σε γέμα της αυτός. Τέλος πάντων. Πάντως να σου πω κάτι. Αφού δεν ήμουν μεθοδρεμένη, θα του την έκανα κι εγώ τη χάρη. Αλλά ο δικός είναι φρεφτάς, δεν έχω παράπονο. Τι, έτσι δεν είναι. Ο άντρας είναι για να κάνει καμιά δουλειά και να λαδώνει το μετεσέ. Άμα θα λαδώσει ο άντρας, θα λαδώσει ο γείτονας. Τέλος πάντων, σ' αφήνω τώρα πολλά, είπαμε. Πώς έπινες τα ρούχα του Δον Ζουάν, μέσα και να τα πάρω. Γιατί, δεν θα έρθει απόψε. Όχι, είναι γιορτή απόψε. Τι γιορτή. Του Άι Γιώργη του Καβαλάρη. Ο υπασπιστής, δεν μπορεί να ρεγαλιστεί κάτω αν είσαι κανένα κυρισιά. Αλλά όλα με κάποιο κρεματάκι θα στελάξει κι απόψε και κάποιος θα πάρει λίγο μπόι από τον μπόι που παίρνει σαν τα μαλλιά και πάνω. Θα πάει στην τον Άννα, ε! Καλά, εκεί έμεινες όλη την έντετά της σήμερα, λείπει ο Μασέτο. Α, μάλιστα. Στη Λάουρα. Καλά πρέπει να κάνουμε. Τι τους κάνει, μπορείς να μου πεις. Το αφεντικό μου είναι πολύ μορφωμένο. Αυτό αρέσει. Εγώ, παρότι δεν υστερώ σε εμφάνιση, δεν ξέρω να λέω αυτά που λένε οι συγγραφείς για τον ένα και τον άλλον και στο τέλος μπουρμπουκλώνεσαι και κάνεις ό,τι σου πούνε αυτά. Δηλαδή, σαν τι τους λέει και τις γρήγορα. Ναι, για παράδειγμα. Άμα ήθελα αυτό ο συνήθι να έκοθε την αγαπάω για πάντα, θα της έλεγα όχι θα την αγαπάω για πάντα. Ο Δον Ζουάν παίρνει ένα περίεργο ύφος, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να το μιμηθώ αυτή τη στιγμή. Και τους λέει. Όσο τα αστέρια θα είναι αστέρια. Και το μέτρο θα είναι μέτρο, έτσι και η αγάπη μου για σένα θα είναι αγάπη. Και πά! Κάπω σε δε! Κάπω είναι πολύ. Μα λέει ότι είναι αστυνομικό. Φαντάζομαι που δεν έτρωγε. Έλα εδώ, δεν πε μα. Δεν έχει μάθει εσύ κανένα κόλπο τόσο καιρό. Η τέτοια με γυναίκες. Ναι. Όχι. Μου έχει πει να με μάθει, αλλά εγώ δεν ήθελα. Γιατί είμαι παντρεμένος και η γυναίκα μου κυβέρνησε. Κρίμα. Θα μας τα έλεγες και εμάς να φυλαγόμαστε. Μπα! Πώς να φυλαχτείς! Μα αυτός τρυπώνει εκεί που δεν το περιμένεις. Για μέχρι να καταλάβεις από πού σου είχε έρθει, τι να έχει κάνει. Τα, να σου πω τώρα. Για πες μας. Οι κατσαρομάλες του αρέσουν, ναι. Του αρέσουν. Οι σγουρομάλες. Του αρέσουν. Οι ισιομάλες. Του αρέσουν. Και ποιες σου για μένα τι να τις κάνω εγώ.
Άντε καλέ τώρα που δεν ψυχολογάς κάτι κι εσύ. Δεν μπορεί. Τόσο ωραίο αγόρι. Αφού σας είπα δεν τα κάνω εγώ αυτά, αφήστε με.